I need to find a bloody way out of here. Μετά την εκπληκτική πορεία του Dead Island, ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη η κυκλοφορία κάποιου sequel. Χωρίς το promotion του πρώτου παιχνιδιού, ανακοινώθηκε το Dead Island Riptide, ως συνέχεια του franchise, το οποίο υπόσχεται ξέφρενη δράση και ατελείωτο zombie killing. Το story του Dead Island Riptide συνεχίζει ακριβώς από το σημείο που τελείωσε το πρώτο παιχνίδι της σειράς. Οι τέσσερις επιζώντες που έχουν ανοσία στον ιό έχουν καταφέρει να ξεφύγουν επιτέλους από τον τροπικό παράδεισο Μπανόη με ένα ελικόπτερο, το οποίο προσγειώνεται σε ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού. Somebody tell me what the fuck is going on here. Ο ιός πρόλαβε να εξαπλωθεί σε περισσότερα νησιά και μετά από τις αναταραχές που λαμβάνουν χώρα στο πλοίο, οι πρωταγωνιστές θα βρεθούν στο νησί Παλανάη, προσπάθοντας για άλλη μια φορά να αποδράσουν από τους αχόρταγους απέθαντους φίλους μας. The ship is dead in the water. Can you walk? Maybe. Τα objectives που καλούμαστε να φέρουμε σε πέρας δεν διαφέρουν σε τίποτα από εκείνα του πρώτου Dead Island, αφού υπάρχουν 28 story quests και περίπου άλλα τόσα side quests, τα οποία θα μας κρατήσουν για περισσότερες από 15 ώρες. Oh, my head. Where the others get to? Η μοναδική προσθήκη που συναντάμε έχει να κάνει με την υπεράσπιση συγκεκριμένων περιοχών από τις ορδές των zombies που έρχονται σε κύματα. Ακόμα ένα καινούριο στοιχείο που συναντάμε είναι η οδήγηση βάρκας, μιας που στο εσωτερικό του νησιού Παλανάη υπάρχει ένας τεράστιος ποταμός, ο οποίος χωρίζει το νησί σχεδόν στα δύο. Για τον τεχνικό τομέα δεν υπάρχει τίποτα να σχολιάσουμε, αφού το Riptide είναι ακριβώς το ίδιο με τον προκάτοχό του. Οι πανέμορφες τοποθεσίες του Μπανόη επιστρέφουν και στο Παλανάη, λες και πρόκειται για απλή αντιγραφή, με τη μηχανή γραφικών να τονίζει το πανέμορφο και εξωτικό περιβάλλον των νησιών. Is there something I can do? Και βέβαια, το καλύτερο κομμάτι του Dead Island υπάρχει και στο Riptide και δεν είναι άλλο από το τετραπλό co-op που υποστηρίζουν τα παιχνίδια και το drop-in drop-out σύστημα που επιτρέπει ανά πάσα στιγμή να μεταβούμε στο παιχνίδι κάποιου άλλου και να προχωρήσουμε μαζί το story. Μπορεί το Riptide να είναι ένα διασκεδαστικό παιχνίδι, όμως θα μπορούσε και μάλλον θα έπρεπε να χαρακτηριστεί ως ένα expansion του αρχικού Dead Island, το οποίο μοιάζει λες και ήταν έτοιμο ταυτόχρονα με το πρώτο παιχνίδι και όχι ένας full price retail τίτλος. Get your hands off me. What the hell? What is going on here?